μεσημέρι, ώρα 3, το καθημερινό ενημερωτικό ραντεβού εδώ στον Ηλέκτρα. Ήδη έχουμε γνωστοποιήσει ακριβώς με τι θα ασχοληθούμε σε αυτό το μεσημεριανό περισκόπιο. Πρώτα απ' όλα, έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, τον κύριο Παναγιώτη Πιτσάκη. Έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. Βεβαίως, έρχεται και από μια συνεδρίαση χθεσινοβραδινή. Χτες ήταν μέρα πολλών σημαντικών συνεδριάσεων. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, όπου θα εστιάσουμε σήμερα βεβαίως στην καταγγελία Νανόπουλου ότι βρέθηκε κατάχρηση έλλειμμα 127.000 ευρώ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων και βεβαίως στο Λουτράκι, όπου πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση μοιραζότανε μία φωτοτυπία με καταθετήρια. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για το Δήμο Κορινθίων και για την δύναμη εξέλιξης που απουσίαζε για δεύτερη φορά εχθές. Θα έχουμε τον κύριο Κορδώση στο στούντιο. Έχουμε να πούμε πολλά και ένα περιφερειακό που συνεδριάζει για δεύτερη μέρα. Στο στούντιο όμως έχω τον κύριο Πιτσάκη. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Καλό μεσημέρι και στους αγαπητούς τηλεθεατές του Ηλέκτρα. Μεσημέρι θα τα λέμε έτσι για να είναι λίγο πιο νευρόδες η κατάσταση. Μετά στα 9 live θα τα λέμε φόλης της ύλης. Λοιπόν, κύριε Πιτσάκη, επειδή έλεγα για πολύ σημαντικές συνεδριάσεις που έχουμε αυτή την περίοδο, όχι ότι πάτε πίσω εσείς στο επιμελητήριο, δεν είσαστε και ένα ήσυχο διοικητικό συμβούλιο. Ένα διοικητικό συμβούλιο που όμως θα μου επιτρέψουν οι φίλοι, πιο πολλά ακούς πριν, μάλλον αλλιώς μπαίνετε και αλλιώς λύγει η συνεδρίαση. Και αυτό ήθελα να πω περισσότερο, διότι εχθές άκουγα πάρα πολλά για αυτή την περιβόητη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου, όλο δεν νομίζω ότι έγινε και τίποτα. Για εκείνη την αναπτυξιακή, τι ακριβώς έγινε, κύριε Πιτσάκη? Εμείς, σε αντίθεση από τις λίγες φορές στη συνεδρία του Επιμελητηρίου, σχεδόν όλα περάσαν ομόφωνα. Ναι, αυτό είχαμε κατάπληξη. Δεν είχαμε πολλές αντιδράσεις. Ήρθε ένα αίτημα από κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση της αναπτυξιακής, της αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου Κορινθίας, για τροποποίηση καταστατικού σε κάποια άθρα. Εμείς την αποδειχτήκαμε. Βεβαίως υπάρχει μία απόφαση 3-4 μήνες πριν, η οποία η απόφαση αυτή λέει ότι η αναπτυξιακή θα σταματήσει να λειτουργεί, έτσι ώστε οι υπάλληλοι της αναπτυξιακής να απορροφηθούν από το Επιμελητήριο Κορινθίας. Οπότε ζητήσανε να γίνει αλλαγή καταστατικού πάνω στην αύξηση μελών, πάνω στο τρόπο όπως γίνεται η εκλογή του Προέδρου. Ξέρετε, ο Πρόεδρος ήταν πάντα ο Πρόεδρος της αναπτυξιακής, ήταν και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Ναι. Ζητήσανε να γίνει αλλαγή αυτού του άθρου στο καταστατικό. Εμείς την αποδεχτήκαμε ομόφωνα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και περιμένουμε τις εκλογές. Αυτό τώρα τι ήταν, λιγμός ήτανε? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, η αναπτυξιακή εταιρεία είναι καθάριση. Κλείνει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο ρόλος τώρα. Το πιστεύατε δηλαδή ή είπατε αφού το ζητάτε, okay. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση πάντα έλεγε ότι εμείς δεν συνεννούμε. Ναι. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να συνεννέσουμε. Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει να γίνει πρόεδρος, έστω σε μια εταιρεία η οποία είναι υπό εκαθάριση, θέλει, έχει ινάτη, ξέρω εγώ, να γίνει πρόεδρος, ας γίνει πρόεδρος. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, άνθρωποι οι οποίοι, ειδικά στο Επιμελητήριο, δεν χρησιμοποιηθήκαν ποτέ σε καμία θέση, θέλουν αυτή τη στιγμή να αναλάβουν μια προεδρία. Ορίστε, τους είπαμε. Πάρτε την. Δηλαδή, τώρα εγώ πρέπει να μιλάω με τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, τώρα για ποιους μιλάμε, για τον κύριο Λουζιώτη? Δεν θέλω να σας πω ονόματα. Η αντιπολίτευση είναι μεγάλη. Υπάρχουν πολλά άτομα. Κάποια άτομα από την αντιπολίτευση στενοχωρήθηκαν γιατί θεώρησαν ότι στη καινούργια δημοτική αρχή θα έχουν σημαντικούς ρόλους, όπως αντιδημάρχους, αντιδήμαρχοι, όπως ίσως και πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο κύριος Νανόπουλος τους στενοχώρησε και γύρισαν ξανά πίσω στο Επιμελητήριο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα για να φαινόμαστε στην πόλη? Πρέπει να ζητήσουμε κάτι από το Επιμελητήριο. Έστω λοιπόν και από μια αναπτυξιακή να γίνουμε πρόεδροι. Δεν έχουν γίνει εκλογές ακόμα. Υπάρχει, εδώ θα δείτε μια τεράστια έκπληξη την οποία θα τη συζητήσουμε μετά τις εκλογές.
Έκπληξη. Ναι. Μάλιστα, το σημειώνω αυτό. Τώρα είπατε για τον κύριο Νανόπουλο και να πάω έτσι να κάνω μια κουβέντα έτσι αυθόρμητη, σαν να την κάναμε εκτός κάμερας. Εχθές ουσιαστικά ψηφίσατε κατά πλειοψηφία, ψηφίστηκε και πέρασε η ανακήρυξη του κύριου Νανόπουλου ως επίτιμου Προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Πώς έγινε αυτό? Υπήρχε μια... Και προεκλογικά το θυμάμαι ότι υπήρχε μια πρόθεση του Επιμελητηρίου. Υπήρχε μια αίτηση του κυρίου Μπίτζου, ο οποίος είχε φέρει το θέμα να ανακηρύξουμε τον κύριο Νανόπουλο επίτιμο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Αυτό είναι μια παράδοση η οποία ήθιστε σε όλα τα επιμελητήρια. Ο κύριος Νανόπουλος όταν ανέλαβε αμέσως τον προηγούμενο Πρόεδρο. Έχει κάνει τον κύριο Μουστάκα. Έχετε δίκιο. Τον ανακήρυξε. Και τον κύριο Βασκαρόλη, νομίζω. Και να σας πω και κάτι, εχθές έτυχε να είμαι στα 100 χρόνια του ΕΒΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Επίσης ο πρόεδρος εκεί ανακήρυξε επίτιμους πολλούς προέδρους που είχαν διετελέσει πριν αυτόν. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι, παρόλο που υπάρχει και μέσα στο οργανόγραμμα και μέσα στο καταστατικό του επιμελητηρίου, στο νόμο του επιμελητηρίου για τιμητικές θέσεις, είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ περισσότερο παράδοση. Ναι. Έβαλα λοιπόν εγώ το θέμα. Πράγματι το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Υπήρχαν όμως αντιδράσεις. Υπήρχε αντίδραση της Γενικής Γραμματέως της κ. Κωνσταντίνου, η οποία δεν το ψήφισε το θέμα, και υπήρχε και μία άλλη πρόταση, η οποία ψηφίστηκε από λίγα μέλη, ότι όταν ο κ. Νανόπουλος τελειώσει το πολιτικό του βίο, τότε θα το ανακηρύξουμε επίτιμο. Αστεία πράγματα, αστεία πράγματα, αστεία πράγματα. Άρα λοιπόν η απόφαση πέρασε και ο δήμαρχός μας είναι και επίτιμος πρόεδρος του επιμελητηρίου με χαρά. Άρα φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλές σχέσεις επιμελητηρίου και δήμου της νέας δημοτικής αρχής. Μόνο καλό μπορεί να προσφέρει αυτό. Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Και πρέπει να είναι καλές, γιατί σας έχω πει και άλλη φορά ότι πρέπει οι φορείς να ευθυγραμμίζονται. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση και να σας πω, έχουμε και μία τύχη αυτή τη στιγμή. Ποια είναι? Ότι ο κύριος Νανόπουλος είχε διετελέσει πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Ναι. Άρα εμείς, οποιοδήποτε θέμα ζητήσουμε εκεί, ο κύριος Νανόπουλος το γνωρίζει. Έτσι. Και μπορεί να το σοτάρει και να το αξιολογήσει. Και εγώ να πω κάτι τώρα για να το σχολιάσουμε κιόλας. Ο κύριος Νανόπουλος δεν ήταν μόνο πρόεδρος, υπήρξε και διοικητής στο Διοικητικά Συμβούλια. Είναι πολλά χρόνια στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ούτε ένα τέχνασμα πολιτικό από μεριάς επιμελητηρίου. Να σας ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Τι γίνεται με την... Ψηφίσατε τον ισολογισμό? Όχι, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του 2018 δεν ψηφίστηκε. Αυτό τώρα είναι ένα αγκάθι. Τι γίνεται εκεί? Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα πρέπει να ψηφιστεί. Εδώ υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, ειλικρινά. Η οικονομική επόπτηση του επιμελητηρίου, ενώ έχει υπογράψει τον ισολογισμό και τον απολογισμό, ενώ η ίδια έχει υπογράψει όλες τις δαπάνες, ακούστε, δεν ψηφίζει τον ισολογισμό. Ο λόγος? Ο λόγος, κοιτάξτε, σε ερώτηση δική μου, αν έχει βρει κάποια δαπάνη η οποία είναι άσκοπη, είναι όχι. Αν έχει βρει κάποια απάτη, ακριβώς η λέξη, όχι. Ο λόγος δεν μας το λέει, είναι επί προσωπικού. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε, σε ένα επιμελητήριο υπάρχουν διαδικασίες. Εδώ εμείς από Τρίτη θα κινήσουμε διαδικασίες. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ότι ο φάκελος πρέπει να πάει σε κάποιες αρχές και από εκεί και πέρα οι αρχές αυτές. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν ψηφίζεις τον ισολογισμό, απολογισμό, γιατί δεν υπάρχει απάτη, γιατί δεν υπάρχει μομφή, σημαίνει ότι δεν το ψηφίζεις επί προσωπικού. Δεν είσαι εκλεγμένος σε μία θέση για να κάνεις το προσωπικό σου. Εάν δεν ψηφίσεις, σημαίνει ότι οι υπάλληλοι δεν θα πληρωθούν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Οπότε τι διαδικασίες, Πρόεδρε, θα κινήσετε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές διαδικασίες. Να σταλθεί ο φάκελος στην εισαγγελία, να σταλθεί ο φάκελος του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα έχουμε το εισηγητικό την Τρίτη και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε. Έπρεπε ήδη να το είχαμε αποφασίσει. Απλώς εγώ προσπαθούσα να βρω μια φόρμουλα. Δεν ήθελα να πω σε αυτή τη διαδικασία. Τελικώς όμως θα φτάσουμε εκεί.
Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση στο επιμελητήριο, κύριε Πιτσάκη, από το καλοκαίρι με εκείνη την πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά προσπαθούσε να δείξει αν έχετε διώξει την πλειοψηφία, πήγε να δημιουργηθεί ένα θέμα. Σας είδα όμως, είσαστε πολύ σταθερός σε αυτά που λέτε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχάς, όταν λέμε πλειοψηφία, πρέπει να ξέρουμε πώς διοικείται το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο διοικείται κατά 95% από τη Διοικητική Επιτροπή. Mm-hmm. Στη Διοικητική Επιτροπή η πλειοψηφία είναι με το μέρος μου. Από εκεί και πέρα, κάποια θέματα της Διοικητικής Επιτροπής ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο για ανακοίνωση. Mm-hmm. Κάποια θέματα, δύο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός πρέπει να παρθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, όπως λέμε, δεδηλωμένη, που πολλοί λένε. Αυτό είναι αστείο. Και δεν υπάρχει πλειοψηφία με την έννοια είναι ένα σύστημα απλής αναλογικής. Το βλέπουμε σήμερα στους Δήμους. Είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τους 51 έδρες, ο Δήμαρχος τις 8. Όμως υπάρχει μια διαδικασία. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαδικασία υπήρχε και στα επιμελητήρια. Και να σας πω και κάτι άλλο, ένα νέο. Ήδη κατατέθηκε ο καινούριος νόμος ο επιμελητηριακός, ναι, ο οποίος θεωρώ ότι θα ψηφιστεί Δευτέρα-Τρίτη, ο οποίος δίνει παραπάνω πια αρμοδιότητες στη Διοικητική Επιτροπή. Γιατί έχουν καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι στο επιμελητήριο δεν είναι για το καλό των επιχειρήσεων. Είναι πρώτον για να προβάλλουν τον εαυτό τους και δεύτερον για θέσεις. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, όπως και ότι κατά κάποιον τρόπο κάπως πρέπει να διοικήσεις. Βέβαια. Δηλαδή κανείς δεν θέλει σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο προέδρους και προεδρία αφοπλισμένα εντελώς. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διοικήσουμε και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Τα προγράμματα που τρέχουν στο επιμελητήριο Κορινθίας είναι προγράμματα ρεκόρ. Ίσως κανένα επιμελητήριο στην Ελλάδα δεν έχει πάρει τόσα προγράμματα όσο έχουμε πάρει εμείς. Και ξέρετε, πολλοί λένε ότι αυτά τα παίρνει το προσωπικό του επιμελητήριου. Προφανώς. Το προσωπικό, ναι, του επιμελητηρίου δουλεύει. Αλλά το προσωπικό του επιμελητηρίου έχει μια διοίκηση πίσω, mm-hmm, η οποία τους παροτρύνει, τους ενισχύει, τρέχει αυτή η διοίκηση. Ξέρετε, πριν δύο μέρες ήμουν στις Βρυξέλλες για ένα πρόγραμμα 2 εκατομμύριων ευρώ. Ξέρετε πόσοι συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα? 13 partners. Ναι, ο μοναδικός που συμμετείχε από την Ελλάδα ήταν το επιμελητήριο Κορινθίας. Πολύ σημαντικό. Αυτό έγινε έτσι. Γιατί δεν είχε γίνει πριν 5 χρόνια, δεν είχε γίνει πριν 10 χρόνια. Θα μου πείτε, είναι και η κατάσταση σήμερα η οποία μπορείς, διότι εμείς παραλάβαμε ένα επιμελητήριο το οποίο είχε μια πολύ υψηλή διαχειριστική επάρκεια. Mm-hmm. Δεν ήταν επιμελητήριο τελευταίο. Και αυτό το έχω πει και στα μέλη, ότι μην προσβάλλετε έτσι στο επιμελητήριο. Παραλάβαμε ένα επιμελητήριο ο οποίος ο πύχης ήταν ψηλά. Εμείς θα το πάμε πιο ψηλά. Αυτό οφείλετε βέβαια να το κάνετε. Πρέπει να το κάνουμε. Για πέστε μου για τα προγράμματα, γιατί τώρα έχετε αρκετά που είναι έτσι, σε εξέλιξη. Έχουμε προγράμματα και εδώ θέλω και να σας πω... Και ένα στατηχιακό έχετε, νομίζω. Θέλω να σας πω και για ένα πράγμα που με στενοχώρησε ιδιαιτέρως. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα, 1.800.000 ευρώ που πήραμε για το Λουτράκι, για το Open Mall Λουτρακίου. Ναι. Το πρόγραμμα το αποδέχτηκε το επιμελητήριο. Πράγματι, το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει, ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο τις ημέρες να προλάβουμε, η δράση θα ξεκινήσει 1η Οκτώβρη. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 1.800.000 ευρώ, ψηφίστηκε αυτό, η αποδοχή του, από 7 μέλη του επιμελητηρίου. Mm-hmm, μάλιστα. Τα υπόλοιπα 14 μέλη δεν ήρθαν. Κύριε Πιτσάκη. Και δεν ήρθαν και άτομα τα οποία έχουν και μαγαζιά στο Λουτρέκι. Προς τιμή το κύριο οικονόμου ήρθε, ένα από τα άτομα, αλλά άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί από το Λουτράκι ή έχουν επιχειρήσει στο Λουτράκι. Αυτό ποτέ έγινε, κύριε Πιτσάκη. Τον Αύγουστο. Εάν δεν κάναμε αποδοχή του προγράμματος τον Αύγουστο, το χάναμε. Κάποιοι λοιπόν βγήκαν μετά και είπαν ότι ο πρόεδρος θα στενοχωριόταν και κλαίει με κροκοδίλια δάκρυα. Βεβαίως θα στενοχωριόταν ο πρόεδρος, γιατί είχε κάνει αγώνα να πάρθει αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω και ελπίζω να είναι μόνο τα απόνερα των εκλογών, όλων των εκλογών, αρχίζει μέσα από το επιμελητηρίου μέχρι και τις βουλευτικές εθνικές εκλογές, γιατί νομίζω ότι έχουμε πραγματικά στο θέμα του πολιτικού παιχνιδιού και των εντυπώσεων και της σκοπιμότητας έχουμε πιάσει πάτο. Και να σας πω λοιπόν σε αυτό που λέμε τώρα για το πρόγραμμα του Open Mall, το οποίο δεν ψηφίστηκε μόνο από 7 μέλη, και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί εκεί δείξανε κάποιοι άνθρωποι αν μπορούν τελικά, αν θέλουν το καλό του επιμελητηρίου. Mm-hmm. Δεν θέλουν το καλό του επιμελητηρίου. Θέλουν την προβολή του. Το αποδείξανε και το αποδεικνύουν κάθε μέρα. Σε μια συζήτηση που είχαμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας,
μου είπε ότι και μόνο στην ανακοίνωση του Open Mall, ναι, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, δεν υπάρχει μαγαζί αυτή τη στιγμή για νίκιο. Έχουν νοικιαστεί τα μαγαζιά. Που σημαίνει ότι δημιουργούμε μια ανάπτυξη άμεση στον πολίτη, στον επιχειρηματία, στο μέλος του επιμελητηρίου. Και κλίμα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται ΧΕΜΑ, το οποίο είναι σε εξέλιξη. 397.000 ευρώ. Ο μοναδικός φορέας πάλι από την Ελλάδα, το επιμελητήριο Κορυνθίας, Erasmus Sport. Είναι ένα πρόγραμμα αυτό που είχα πάει στο Βέλγιο προχθές, ναι, στις Βρυξέλλες, το οποίο είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της ψυχρής αλυσίδας. 1.997, σχεδόν 2 εκατομμύρια. Μοναδικός φορέας πάλι από την Ελλάδα, επιμελητήριο Κορυνθίας. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων των δεξιοτήτων στο εργαζόμενο στο ιδιωτικό συνεφοδιαστική αλυσίδα. 1,5 εκατομμύριο. Πρόγραμμα Open Mall Τρακίου, 1.750. Πρόγραμμα κατάρτισης, 1.500. Πρόγραμμα Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό, 500.000. Ψηφιακή αναβάθμιση των επιμελητηρίων. Είναι ένα πρόγραμμα που πήραμε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. 1.250. Κάθε επιμελητήριο θα πάρει 250.000 ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση. Η δημιουργία πιστοποίηση στους χώρους εργασίας των εργαζομένων, 400.000 ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων, αυτά που σας είπα, είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώνει τίποτα. Δεν είναι από δημόσιες δαπάνες αυτά. Mm-hmm. Αυτά είναι προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χρήματα τα οποία δεν τα είχαμε, τα φέραμε. Συμμετοχή υπάρχει. Συμμετοχή τι εννοείται? Σε οποιαδήποτε προγράμματα. Βεβαίως. Mm. Γιατί αυτά τα προγράμματα απευθύνονται άμεσα στα μέλη μας. Βασικά είναι το θέμα της επικοινωνίας, αυτό ρωτώ. Δηλαδή επικοινωνούνται τα προγράμματα ώστε να φτάσουν παντού. Επικοινωνούμε όσο μπορούμε. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτά. Το Επιμελητήριο Κορυνθίας κάνει πρόγραμμα βάουτσερ, κάνει πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, κάνει πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης ανέργων. Κάνει πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα πρόγραμμα για οικονομολόγους και για απόφοιτους οικονομικής κατεύθυνσης, το οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να έρθει που έχει πτυχίο και να πάρει 2.800 ευρώ για περίπου 40-50 ώρες σεμινάριο. Όμως, κάναμε και ένα άλλο, πρώτη φορά. Το Επιμελητήριο Κορυνθίας δημιούργησε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη δίκη της επιχειρήσεων. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα, το οποίο ήταν μια δικιά μου προσωπική παρεκκίνηση ενός ανθρώπου και είναι ένα θέμα το οποίο θα το δείτε και πανελλήνια. Mm-hmm. Είχαμε έναν φορέα ο οποίος πιστοποιούσε και έκανε πιστοποίηση στα μεταπτυχιακά. Αυτή τη στιγμή κάναμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύπρου. Άρα λοιπόν, ο κάθε ένας που θα παρακολουθεί αυτό το σεμινάριο θα παίρνει πιστοποίηση από πανεπιστήμιο, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι αφορά αυτό, πρόκειται, ναι. Ναι. Φορά οικονομικά και χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων, διοίκηση ανθρώπινου λογισμικού, στρατηγικό σχεδιασμό marketing και sales management και στρατηγικό management και ηγεσία. Η συνολική διάρκεια είναι 9 μήνες, 168 ώρες. Εγώ είχα παρακολουθήσει ανάλογο σεμινάριο, το οποίο ήταν 2 χρόνια. Ναι. Τώρα έχει συμπυκνωθεί η γνώση, γιατί υπάρχουν και τα εργαλεία καλύτερα. Είναι 168 ώρες και το κόστος είναι πολύ πιο μικρό από αυτό που γινόταν παλιά, είναι περίπου 2.800 ευρώ. Mm-hmm. Και από πότε ξεκινάει αυτό, πότε μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή? Η ημερομηνία έναξε 18 Οκτώβρη. Ήδη έχουν δώσει πολλά άτομα συμμετοχή. Και πού απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και όσους θέλουν να κάνουν καριέρα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι ένας τίτλος που παίρνεις, ο οποίος είναι τεράστιος και είναι από πανεπιστήμιο πια. Δεν είναι από κάποιον φορέα ο οποίος είναι άλλο. Ναι, κατανοητό. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και σημαντικό όσον αφορά και την ατζέντα του. Εγώ έχω παρακολουθήσει ένα προηγούμενο το οποίο έμαθα πολλά πράγματα από αυτό. Λοιπόν, έκθεση. Στην έκθεση μετέχουμε, θα συμμετάσχουμε. Στην έκθεση, η έκθεση θα γίνει στην Τρίπολη τώρα. Ναι. 12 έως 17 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά η ημερομηνία. Ναι, κάπου το Νοέμβρη είναι. Ναι. Εμείς πήραμε μια απόφαση χτες, ομόφωνη πάλι, στο Συμβούλιο, η οποία λέει ως εξής, ότι θα συμμετέχουμε στην έκθεση, θα επιδοτήσουμε περίπτερα στα μέλη μας που θέλουν να πάνε στην έκθεση, ίσως τα περίπτερα, τα τετραγωνικά θα είναι 10, ανάλογα
ναι. πόσα άτομα θα πάνε. Μπορεί να είναι και 20 και θα επιδοτήσουμε το 50%. Το κόστος της έκθεσης είναι 29 ευρώ ένα τετραγωνικό. Εμείς θα επιδοτήσουμε τα μισά. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα μισά θα τα βάλει η επιχείρηση. Με maximum 10 τετραγωνικά και με maximum πλαφόν 4.000 ευρώ. Ωραία. Μπορεί να βάλει το επιμελητήριο. Όμως θα συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση, πάλι με απόφαση που πήραμε, εάν αυτή η έκθεση έχει όλες τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε, ανοιχτά τώρα. Μία διοργάνωση πρέπει να έχει κάποιες άδειες. Εάν λέγεται έκθεση, πρέπει να έχει άδειες έκθεσης. Αν λέγεται εκθεσιακή δραστηριότητα, πρέπει να έχει αυτές τις άδειες. Αν δεν έχει αυτές τις άδειες, εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το έξπο που λέει και τα λοιπά. Εντάξει, λέει. Και λέει επίσης ότι έχει και τις άδειες. Έχετε κάποιες αμφιβολίες, μου το λέτε. Δεν νομίζω ότι μου το λέτε χωρίς λόγο. Κοιτάξτε, εγώ έχω ρωτήσει τους διοργανωτές. Εμείς δεν είμαστε διοργανωτές, ούτε συνδιοργανωτές. Είμαστε υποστηρικτές. Ναι, υποστηρικτές και οι έχω ρωτήσει και έχω πει ότι υπάρχουν αδειοδοτήσεις. Και μου έχουν πει ναι. Τους είπα, αν τις ζητήσω, θα τις έχω. Και μου είπαν ναι. Ακόμα δεν τις έχω ζητήσει. Αλλά να ξέρετε, θα τις ζητήσω κάποια στιγμή. Ειδικά τώρα που έχει πάρει απόφαση και από το Συμβούλιο του Μιλητηρίου. Να σας πω, αυτό το κάνουμε γιατί πέρυσι υπήρξε αυτή η αποστασιοποίηση της Αρκαδίας. Όχι, από την έκθεση, ήμασταν όλοι, συμμετείχαν όλοι. Αν ήταν αυτό, θα λέγαμε ότι δεν συμμετέχουν. Ότι είναι και κάτι προσωπικό, άλλος πρόεδρος, θα μου πείτε. Υπάρχει, όχι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζητούμενο από όλους τους πρόεδρους που είναι στην Πελοπόννησο. Εμάς μας είχε ζητηθεί. Βεβαίως. Από επιμελητήρια. Βεβαίως. Είχε ζητηθεί και μάλιστα είχε ζητηθεί και έντονα σε εμάς. Είναι μια απέτηση από όλους τους πρόεδρους. Και νομίζω ότι οι άλλοι πρόεδροι θα έχουν πάρει όλες τις ίδιες αποφάσεις. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Κοιτάξτε το επιμελητήριο. Είναι ένας θεσμός. Δεν μπορεί να συμμετέχει κάπου αν δεν υπάρχουν οι αδειοδοτήσεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να συμβούν. Βλέπετε μέλλον σε αυτές τις κοινές εκθέσεις όλων των επιμελητηρίων? Νομίζω ότι πρέπει να έρθει και αυτό προς συζήτηση. Ναι, μεν είναι ένα βήμα μπροστά και είναι όλα ενωμένα κτλ. Εδώ και 3-4 χρόνια. Έχετε τώρα και εσείς την εμπειρία μιας πολύ επιτυχημένης εκδήλωσης πέρυσι. Δεν ξέρω βεβαίως αν τελικώς μας προσφέρει αυτά που περιμένουν οι επιχειρηματίες, οι Κορίνθοι, οι Πελοποννήσιοι από μια κοινή παρουσία ή από μια έκθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας όπως γινόταν παλιά. Θα σας πω, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα σας πω και το έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο των Πρόεδρων. Να μην γελιόμαστε. Τι είναι μια έκθεση? Τι είναι μια Πελοποννησιακή έκθεση? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Μία έκθεση, εκτός του ότι δίνει τη δυνατότητα σε ένα μέλος μας, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε μία έκθεση του εξωτερικού και μπορεί να προβάλλει το προϊόν του, και οι καταναλωτές θα είναι ή από τη γύρω περιοχή ή λίγο πιο μακριά, μία έκθεση, εκτός από την εμπορικότητά της, έχει και άλλα πράγματα που κάποιοι ίσως δεν τα καταλαβαίνουν. Υπάρχει μια κοινωνία στην έκθεση. Θα δεις τον υπουργό, θα δεις τον δήμαρχο, θα δεις τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης θα δει το περίπτερό σου, θα δει τη δουλειά σου και αύριο μεθαύριο, ανάλογα, θα κατευθύνουν και τις χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, τι έχουμε στην Πελοπόννησο, τι πουλάμε? Αυτό που πουλάμε, αυτό θέλουμε. Γιατί πολλοί λένε ότι, ξέρετε, σε μια έκθεση πρέπει να έχουμε πολλά B2B. Μα τι είναι τα B2B? Να έρθουν 10 ξένοι, να κάτσουν 3 μέρες εδώ πέρα και αν είναι καλοκαιράκι να κάνουν και τα μπάνια τους, να τους πληρώσουμε αδρά. Και πού είναι οι εξαγωγές? Τι να κάνει οι εξαγωγές? Και μόνο εξαγωγές έχουμε? Η υπηρεσία? Όλα αυτά, βέβαια. Δεν υπάρχουν ασφάλειες? Δεν υπάρχουν? Η επιχείρηση δικιά μου, το ΚΤΕΟ. Βέβαια. Τι την ενδιαφέρει η εξαγωγή? Δηλαδή, μόνο για τις εξαγωγές κοιτάμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια έκθεση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εγώ θεωρώ επιτυχημένες όλες τις εκθέσεις. Είσαστε υπέρ των ντόπιων εκθέσεων, δηλαδή των θεματικών? Ναι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, είναι τεράστια κουβέντα οι θεματικές εκθέσεις. Όμως πρέπει να έχεις και την κατάλληλη συμμετοχή. Αυτό ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο να χωρίσεις τις εκθέσεις σε θεματικές. Διότι πρέπει να κοιτάξεις και ποια περίοδο. Δηλαδή, η περίοδο που γίνονται οι εκθέσεις, οι εινοποιοί, παραδείγματος χάρη, είναι στα φόρτε της δουλειάς τους. Δεν μπορούν να συμμετέχουν. Και θεματικό. Τι θεματικό είναι αυτό που μπορεί να ξεχωρίσει και να κάνει μια έκθεση τεράστια?
Δεν είναι τόσο πολλά πράγματα στην Πελοπόννησο. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, δεν έχετε άδικο, να πω την αλήθεια. Δύο-τρία πράγματα μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικά. Ναι, μπορεί, ξέρω εγώ, το κρασί, ναι. Μπορεί... κάποια προϊόντα κοινά. Κοινά προϊόντα, ναι. Ναι. Αλλά θα μαζέψουν τον κόσμο. Αυτό. Όταν η Αθήνα, ας πούμε, κάνει θεματικές εκθέσεις, οι οποίες είναι τεράστιες. Ναι. Νομίζω ότι εγώ πιστεύω σε αυτό, σε μία έκθεση. Είναι μία κοινωνία, είναι η εμπορευσιμότητα της έκθεσης και επίσης είναι η ανάπτυξη 3-4 μέρες που δημιουργείται γύρω από την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε αυτό. Αυτό βέβαια. Και να σας πω την αλήθεια, φάνηκε και στην έκθεσή μας πέρυσι. Ήταν πολύ σημαντικό και ο τόπος που διεξήχθη, γιατί μια έκθεση βεβαίως δείχνει ουσιαστικά την οικονομία, τις δημόσιες σχέσεις και αυτά. Είναι όμως και μια ολόκληρη κοινωνία η οποία παίρνει ζωή από έτσι, αυτό. Και νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό το περσινό παράδειγμα που γίνεται και μέσα στην πόλη της Κορύφου. Και ξέρετε, καμιά φορά λένε ότι ποιος συμμετέχει στην έκθεση και πρέπει να κάνουμε B2B και όλα αυτά εκεί που λένε τα αστεία, που για μένα είναι αστεία. Ξέρετε ποιοι συμμετείχαν στην έκθεση που κάναμε στην Κόρυνθο? Δύο τεράστιες επιχειρήσεις που κανένας δεν το κατάλαβε. Η Motorola. Η Motorola δεν έχει να κερδίσει από την αγορά της Κόρυνθου. Δεν πουλάει. Όμως συμμετείχε στην έκθεση του επιμελητηρίου. Έδωσε βαρύτητα. Φυσικά. Αναγνώρισε το επιμελητήριο η Motorola και είπε ότι το επιμελητήριο είναι ένας θεσμός, να σου το πω έτσι, και εγώ πρέπει να το στηρίξω. Να δηλώσω παρουσία εκεί που βρίσκομαι. Δεν είναι η ερώτηση της Motorola τι έχω να κερδίσω εγώ από την έκθεση. Εγώ έχω να κερδίσω με την παρουσία σου. Ήταν η παρουσία της Fulcor. Τεράστιες επιχειρήσεις. Αυτές συμμετείχαν, δεν έχουν να πουλήσουν. Τιμήσανε και ακριβώς. Και χρηματοδοτήσανε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, εγώ κρατάω μία είδηση που θα μου δώσετε μετά από λίγο διάστημα. Να σας ευχαριστώ στην πρώτη μας κουβέντα. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Το ξέρω. Να είστε καλά, κύριε Πιτσάκη. Και εσείς να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορυνθίας εδώ μας είπε αρκετά πράγματα, αρκετές ειδήσεις βγήκανε. Θα τον έχουμε συχνά πυκνά, ανάλογα τα γεγονότα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.